Γλέντι και ψυχαγωγία μέσα από την κριτική παράδοση, ακολουθώντας τα ήθη και τα έθιμα των προγόνων και διατηρώντας την Ελλάδα ζωντανή, είναι τα όσα προσφέρουν όλες οι παραδοσιακές εκδηλώσεις του Αυγούστου σε κάθε τόπο που πραγματοποιούνται. Η αγάπη και το μεράκι συλλόγων και κατοίκων τους δίνει βέβαια ξεχωριστή αξία. Χθες το βράδυ στον Κρούστα πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη γιορτή Εφτάζημου, παράλληλα με την έκθεση κριτικών βοτάνων. Παρά το γεγονός ότι η εκδήλωση είχε εξασφαλισμένη την επιτυχία, μιας και πραγματοποιείται επιτυχώς εδώ και 14 χρόνια, πάλι εξέπληξε ευχάριστα τόσο με τη συμμετοχή του κόσμου, όσο και με το συγκρότημα του Ψαραντώνη, που έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, προσπαθώντας να ευχαριστήσει το πλήθος. Όπως κάθε χρόνο κάνουμε τη γιορτή του Εφτάζημου, μια πολύ επιτυχημένη γιορτή της περιοχής. Γίνεται από το 2000 και μετά, είναι 14η χρονιά συνεχόμενη που γίνεται φέτος. Το Εφτάζημο είναι το ψωμί το παραδοσιακό εδώ του Κρούστα. Είναι ένα ψωμί το οποίο στη χαρά, στη γιορτή, παντού προσφέρεται από το Κρουστιανό στο σπίτι του. Γίνεται και αρτοπλασία και ευλογείται στην εκκλησία. Και γενικώς το Εφτάζημο έχει αναδείξει την όλη περιοχή μας εδώ και το χωριό μας. Κάθε χρόνο γίνεται μία έκθεση με διάφορα θέματα. Έχουμε καταπιαστεί με σχεδόν τα πάντα. Από το μαλλί μέχρι το μετάξι, μέχρι τα χειροτεχνήματα. Φέτο ήταν η σειρά για τα κριτικά βότανα. Έχει περάσει πάρα πολλοί κόσμος. Βλέπουν τα βότανα και ανθρώποι οι οποίοι μεγάλοι και τη χρήση των βοτάνων αυτών δεν τη γνωρίζουν ακόμα. Και ο Κρούστας σαν μέρος της Κρήτης έχει πολλά φυτά τα οποία είναι και ενδυμικά της Κρήτης. Τα περισσότερα που έχουμε εδώ πέρα, εκτός από αρωματικά, είναι και θεραπευτικά με διαφορετικές χρήσεις. Τα βότανα είναι βέβαια πάρα πολλά. Εδώ έχουμε μαζέψει μερικά από όλα, τα πιο αντιπροσωπευτικά και τα πιο συνηθισμένα. Είναι η τρύμπα, ο έριγκας, καλοκυμηθιά, ο δίχταμος, θύμος, μάραθος είναι ορισμένα, ο κέδρος, τσιπαρισάκι από εκεί πέρα, τρικουτιά, τα οποία έχουν διαφορετική δράση το καθένα. Το συγκρότημα είναι του Ψαραντώνη και έχει πάρα πολύ κόσμο. Ο κόσμος τίμησε την εκδήλωσή μας όπως κάθε χρόνο την τιμάει και αν έχει καθιερωθεί αυτή η εκδήλωση είναι από τον κόσμο. Ο κόσμος την καθιερώνει, ο κόσμος την έχει αγκαλιάσει, ο κόσμος την έχει αγαπήσει. Εμείς απλώς προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την αγάπη του κόσμου. Τίποτα παραπάνω δεν κάνουμε. Το δε χωριό όλο σύσσωμο έχει βοηθήσει. Από την παρασκευή των λαζανιών, η οποία ξεκίνησε μετά του προφήτη Ηλία και γίνανε τα λαζάνια, τα εφτάζημα που γύρω στα 700 κιλά αλεύρι γίνανε απόψε εφτάζημα. Στο τέλος της βραδιάς θα προσφερθεί βέβαια και το, όπως γίνεται κάθε χρόνο, αυτό δεν το αναφέρομαι πουθενά, αλλά γίνεται κάθε χρόνο, ζεστό εφτάζημο με βούτυρο και μέλι. Και κάθε χρόνο ο κόσμος είναι περισσότερος. Thank you.